Πώς επηρεάζει η οικονομική κρίση τη διάθεση για σεξ? Θα ήταν καλύτερα να πούμε πώς επηρέαζε στην αρχή η οικονομική κρίση στη χώρα μας τη διάθεση για σεξ και πώς την επηρεάζει τώρα. Η πραγματικότητα είναι ότι στην αρχή της οικονομικής κρίσης η ερωτική επιθυμία που εμείς δεν μπορούμε να μετρήσουμε, κατά συνέπεια μπορούμε να ρωτήσουμε, αν θέλετε, μόνο τον αριθμό των ερωτικών επαφών, φαινόταν σημαντικά ελαττωμένη. Το πρώτο σοκ, ο φόβος, η ανασφάλεια, οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς, δείχναν ότι είχε επηρεάσει τους Έλληνες αρνητικά. Οι περισσότεροι λέγανε ότι, okay, ποιος έχει καιρό, ποιος έχει όρεξη να ερωτευτεί και να κάνει σεξ στις μέρες μας. Όσο όμως περνάει ο καιρός, και όπως φαίνεται και από τη τελευταία έρευνα της εταιρείας μελέτης ανθρώπινης σεξουαλικότητας, φαίνεται ότι αυτό αναστρέφεται. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο προσεγγίζει το 28%, λέει ότι ο αριθμός των ερωτικών τους επαφών και κατά συνέπεια θεωρούμε ερωτική τους επιθυμία είναι αυξημένη. Ποιος είναι ο λόγος που παρατηρείτε το φαινόμενο αυτό? Όσο περισσότερο χάνει ο σύγχρονος Έλληνας από τα υλικά αγαθά, όσο περισσότερο χάνει από ό,τι έχει συζητήσει, όσο περισσότερο γίνεται μεγάλη ανασφάλεια και ο φόβος που έχει για το αύριο, τόσο περισσότερο στρέφεται σε αυτά που δεν μπορεί κανένας να του πάρει. Τα βασικά του αίσθηκτα. Την επιθυμία του να έρθει κοντά, την επιθυμία του να μοιραστεί, ακόμα και την αγωνία του. Πιθανότητα αυτό να αποτελεί μία από τις αιτίες. Αν και πολύ συχνά ξέρετε, ακούμε ότι πολύ απλά δεν έχουμε λεφτά να βγούμε. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ απλοϊκή και έτσι, μηδενιστική άποψη. Παρατηρείτε κάποια διαφορά ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες? Δυστυχώς η ανδρολογία λανθασμένα βλέπει πρωτίστως τους άντρες. Η πραγματικότητα είναι ότι τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότεροι άντρες έρχονται, πηγαίνουν στα ανδρολογικά κέντρα της χώρας μας με τις συντρόφους τους. Πιθανότατα αυτό να δείχνει ότι και οι γυναίκες πια έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται έμεσα, αν θέλετε, μέσω του συντρόφου τους για την ποιότητα της σεξουαλικής τους ζωής και πώς θα, μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο θα διατηρήσουν τη σεξουαλικότητά τους και τη σεξουαλική τους σχέση.